Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Η εδαφολογική ανάλυση αποτελεί μια σημαντική ανάλυση για τις καλλιέργειες και πρέπει να γίνεται πάντα πριν την εγκατάστασή τους. Σε ήδη υπάρχουν καλλιέργειες, η εδαφολογική ανάλυση μπορεί να γίνεται κάθε 3 με 4 χρόνια και σε συνδυασμό με ετήσιες φυλοδιαγνωστικές αναλύσεις μπορεί να μας καθοδηγήσει σε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα θρέψης και στον προδιορισμό του πώς θα εφαρμόσουμε το κάθε στοιχείο στα φυτά μας. Τι μας δείχνει λοιπόν η εδαφολογική ανάλυση? Η εδαφολογική ανάλυση μας δείχνει τη σύσταση του εδάφους μας, δηλαδή τα ποσοστά άμμου, υλής και αργύλου, το pH, το ποσοστό οργανικής ουσίας, το ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου, την αλατότητα, αλλά και την περιεκτικότητα των βασικών θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων στο έδαφος. Σημαντικό όμως είναι να κατανοήσουμε ότι από την ανάλυση εδάφους δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη θρεπτική κατάσταση των δέντρων μας. Καθώς η επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος δεν σημαίνει επάρκεια και στα δέντρα μας. Η απορρόφηση των στοιχείων επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως είναι η εδαφική υγρασία ή το pH του εδάφους και κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό προτείνεται και ο συνδυασμός της με μια φυλοδιαγνωστική. Για να βγάλουμε έγκυρα και πολύ αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στην ανάλυση μας, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τον τρόπο δειγματοληψίας μας. Καθώς αποσκοπούμε σε ένα δείγμα περίπου 1 με 1,5 κιλό, που πρέπει να αντιπροσωπεύει εκτάσεις σε βάρους 10 και 15 τόνων. Οπότε φαντάζεστε πόσο σημαντική είναι η δειγματοληψία. Η διαδικασία λήψης απαιτεί ένα καλό φτιάρι ή έναν δειγματολήπτη εδάφους που είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο προκειμένου να γίνει πολύ πιο εύκολα η διαδικασία αυτή. Παίρνουμε δείγματα ενός περίπου κιλού από διάφορα μέρη του χτήματος με αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 10 με 15 μέτρα, τα οποία σε περίπτωση ήδη υπάρχουν καλλιέργειας θα πρέπει να παίρνονται από σημεία κοντά στα δέντρα, περίπου στην απόσταση του τέλους της κόμης, δηλαδή στο σημείο εκεί που λιπαίνουμε και που ποτίζουμε, με κατεύθυνση προς τη γραμμή, προς τα διπλανά δέντρα δηλαδή, και όχι ανάμεσα στις γραμμές που περνάμε με τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα. Επίσης δεν παίρνουμε ποτέ από γωνίες, αλλά ούτε και περιμετρικά του χτήματος. Σημαντικό είναι να σημειώνονται τα σημεία από τα οποία πήραμε τα δείγματα, ώστε την επόμενη φορά που θα γίνει εδαφολογική ανάλυση ξανά, να πάρουμε ακριβώς από τα ίδια σημεία με σκοπό να υπάρχει μια πολύ καλύτερη σύγκριση των δειγμάτων. Μεγάλη προσοχή σε περιπτώσεις μεγάλων χτημάτων που υπάρχει ανομοιομορφία εδάφους σε κάποια κομμάτια, δηλαδή για παράδειγμα σε ένα χτήμα από ένα σημείο και μετά να γίνεται μια αλλαγή χρώματος στο έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστές αναλύσεις για κάθε κομμάτι του χτήματος. Τώρα, το βάθος δειγματοληψίας. Το σωστότερο για κάθε κτήμα δενδροκομικής καλλιέργειας είναι να γίνονται δύο διαφορετικές αναλύσεις. Η μία σε δείγματα 20 έως 30 εκατοστών και η δεύτερη σε δείγματα 50 έως 60 εκατοστών. Αλλά σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος δύο αναλύσεων ταυτόχρονα, προτείνεται μία ανάλυση σε βάθος περίπου 30 με 40 εκατοστά. Όταν παρθούν δύο διαφορετικά βάθη, θα πρέπει να συλλέξουμε όλα τα δείγματα του βάθους 20 με 30 εκατοστών ξεχωριστά σε μία σακούλα που θα αναγράφεται πάνω το βάθος και να κάνουμε το ίδιο ξεχωριστά στα δείγματα 50 έως 60 εκατοστών. Μόλις συλλέξουμε δηλαδή τα δείγματά μας, θα έχουμε δύο σακούλες περίπου με 10 με 15 κιλά η κάθε μία. Τα χώματα αυτά θα πρέπει να τα ανακατεύσουμε καλά, να τα στεγνώσουμε, να τα θρηματίσουμε σχολαστικά και να δημιουργήσουμε ένα τελικό δείγμα ενός κιλού για κάθε βάθος δειγματοληψίας. Τέλος, θα έχουμε δύο σακούλες του ενός κιλού, στις οποίες θα αναγράφεται πάνω το όνομά μας, το όνομα του χτήματος, η καλλιέργεια, η ημέρα της δειγματοληψίας και το βάθος που πήραμε το δείγμα. Σημαντικό είναι η αποστολή στο εργαστήριο που θα γίνει η ανάλυση να γίνει το συντομότερο δυνατόν, χωρίς καθυστερήσεις. Όπως επίσης σημαντικό είναι
να επιλέξουμε ένα εργαστήριο το οποίο το εμπιστευόμαστε και να χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαστήριο για κάθε εδαφολογική ανάλυση που θα κάνουμε. Σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τα ιδανικά αποτελέσματα και τις κρίσιμες τιμές της εδαφολογικής ανάλυσης και το πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την καλλιέργεια, όπως επίσης θα αναφερθούμε και σε ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουμε για να διορθώσουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις στο έδαφος μας. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!